Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΛ, στον coach, στην προσπάθεια των παικτών του και να ευχηθώ καλή συνέχεια στα επόμενα παιχνίδια που έχουν και με το καλό να εκπληρωθούν οι στόχοι τους. Όσον αφορά το κομμάτι που αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να πω τίποτα εκτός από το να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες που αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση και έδωσαν την ψυχή τους διεκδικώντας ένα παιχνίδι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Από εκεί και πέρα νομίζω οποιαδήποτε ανάλυση που έχει να κάνει με την τακτική μας ή με το πώς προετοιμαστήκαμε για το παιχνίδι νομίζω είναι άτοπο. Και θα ευχηθώ στην καριέρα μου να μην μου ξανασυμβεί αυτό που έγινε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. First of all, congratulations to my team for the victory. Second, congratulations goes to Apollon, the coach and the team. I know this is hard for the coach and for the team. I heard it last week in Larnaca, because when you undersized, undermanned, you don't have your whole team together and you give a fight until the last minute of the game, you played a great game. There's no doubt about it, and that's why we can all chip our heads for Apollon and the way they played tonight. Our team is not made yet to dominate a game like this. We are still in a process that finds the roles of the players, the roles of the team. We get a good spark from George today, the veteran guy that came in and showed his leadership, which was very important for us. And then in the last minute or so, it's always one lucky shot, one turnover decides the game, and this time we were on the lucky end. So again, congratulations to my team, but also congratulations to Apollon and the way they played this game and tough to the end tonight. Thank you. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον προπονητή, στους παίκτες της ΑΕΛ και στον κόσμο τους που ήταν εδώ. Κάναμε και εμείς ό,τι μπορούσαμε, δώσαμε τα πάντα στο γήπεδο, ήμασταν άτυχοι στο τέλος. Ξανά θα ξαναδώσω συγχαρητήρια και θα προσπαθήσουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι για την ομάδα μου το μόνο που κρατάμε σήμερα είναι η νίκη. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον coach και στους παίχτες του Απόλλωνα, κυρίως στους Κύπριους. Θέλω να σταθώ στον Στέφανο τον Ηλιάδη, ο οποίος όλη τη χρονιά φέτος έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Μακάρι να μείνει και μετά το Γενάρη στην Κύπρο, γιατί πραγματικά τα πράγματα που κάνει στο παρκέ από Κύπριον παίχτην έχει πάρα πολύ καιρό να δω. Αυτό που κρατάω, ακόμα κάτι που κρατώ, είναι ότι στα αποδυτήρια δεν επικρατεί και το καλύτερο κλίμα. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε συνειδητοποιημένοι, ότι σήμερα δεν δώσαμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Στην ουσία δεν πάμε σπίτι χαρούμενοι και δεν μας αξίζει να πάμε χαρούμενοι σπίτι, γιατί και υποτιμήσαμε το παιχνίδι, αλλά δεν δώσαμε και το 100% των δυνατοτήτων μας, όπως είμαστε αναγκασμένοι και όπως το επιβάλλει η ιστορία αυτής της ομάδας. Όποτε θα μιλώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα λέω όχι στην κάρτα νοπαδού. Δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα γήπεδα, ειδικά στην Καλαθόσφαιρα. Ευχαριστώ πολύ. Τις δηλώσεις των δύο προπονητών και των παικτών, των Κύπριων παικτών που επέλεξαν να έχουν μαζί τους στο πάνελ. Ο Μίκαελ Κόκ σε μια σύντομη μετάφραση αναγνώρισε την προσπάθεια και την υπεραυτοθυσία του αντιπάλου, έδωσε συγχαρητήρια και είπε ότι η ΑΕΛ δεν είναι ακόμη έτοιμη να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο αυτά που δουλεύονται στις προπονήσεις και ότι σήμερα σίγουρα δυσκολεύτηκε πολύ περισσότερο από ότι ίσως φάνηκε ότι θα μπορούσε στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυροφροσύνες βέβαια και μεταξύ των Κυπρίων παικτών, όπως είπαμε και στη διάρκεια της αναμέτρησης, φάνηκε ότι υπάρχει αξία στον Κύπριο παίκτη, βροντερό παρόν και μια μεγάλη απάντηση
για το δικό του ταλέντο, ειδικά από πλευράς Απόλλωνα, που έφτασε σε ένα σημείο να παίζει με 4 Κύπριους παίκτες.